Μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία. Στο τέλος του μήνα ανοίγει το νέο εξοικονομώ κατοίκων που θα δώσει, εκτός από την δυνατότητα να αναβαθμιστούν χιλιάδες ακίνητα τα οποία βρίσκονται έτσι σε μια ενεργοβόρο κατάσταση, και ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά τα χρήματα θα διατεθούν στην αγορά. Να πούμε ότι παράλληλα με αυτό το πρόγραμμα, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η απόφαση που θα λύνει οριστικά και τους 17.000 δικαιούχους προηγούμενων προγραμμάτων. Έτσι είναι, έχουν απομείνει τόσοι, θα λυθεί και αυτό μέσα στις επόμενες μέρες. Τρεις προϋποθέσεις είναι για να μπει κάποιος στο καινούριο πρόγραμμα: να είναι κύρια κατοικία, αν έχει αυθαιρεσίες να έχουν νομιμοποιηθεί, και η ενεργειακή κατάσταση του κτηρίου, του ακινήτου, να είναι πάνω από την κατηγορία Δέλτα. Δηλαδή να εμφανίζει προβλήματα, να εμφανίζει ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση. Λοιπόν, αυτό το νέο πρόγραμμα είναι τώρα σε εξέλιξη, δηλαδή ξεκινήσει. Πότε περιμένουμε τις αιτήσεις και πώς είναι οι διαδικασίες? Το πρόγραμμα αυτό ανακοινώθηκε χθες, ο οδηγός του προγράμματος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί, τι πρέπει να κάνουν οι ωφελούμενοι, ποιοι είναι οι ωφελούμενοι, τι είναι αυτό που θέλουμε ενεργειακά να αναβαθμίσουμε, όλες τις λεπτομέρειες, είτε τεχνικές είτε οικονομικές, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο κανείς θα κάνει την αίτηση. Μέσα στον οδηγό, ο οποίος έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά φαντάζομαι θα το έχουν πια σχεδόν το σύμπαν του, τον ΜΜΕ θα το έχει. Μέσα στον οδηγό λέει ότι καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση στις 28 Δευτέρου. 28 Άρα, Δευτέρου, 28 λοιπόν. Δευτέρου θα μπουν οι ενδιαφερόμενοι σε ένα συγκεκριμένο link, σε ένα συγκεκριμένο site, όπου από εκεί θα ανοίγει μια εφαρμογή, θα κατεβάζει, λέω λίγο ως πολύ ποια θα είναι η διαδικασία, θα κατεβάζει τα στοιχεία από το, θα μπαίνει με τα κλειδιά του TaxisNet, και από εκεί κατευθείαν θα κατεβαίνουν τα στοιχεία και όλα τα άλλα στοιχεία χρειάζεται, το πρόγραμμα, εισοδηματικά κλπ. Και μετά θα αρχίζει. Θα το δίνει αμέσως την απάντηση αν είναι δικαιούχος ή όχι? Δίνει την απάντηση αν είναι δικαιούχος αμέσως με το που συμπληρώσει τη φόρμα. Κατευθείαν σου λέει αν είσαι επιλέξιμος ή όχι. Επιλέξιμος σημαίνει ότι μπαίνει και στο πρόγραμμα, ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν είναι επιλέξιμος, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία μετά? Η διαδικασία επόμενη ακριβώς μετά από αυτό, δηλαδή μετά που ολοκληρώσει την αίτηση, κανεβάσει και το πρώτο πιστοποιητικό της κατοικίας σου, ελεγχθούν όλα τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα. Το επόμενο είναι ότι αμέσως θα κάνεις την αίτηση, θα σου έρθει στο mail που θα έχεις δώσει, θα σου δώσει μια ειδοποίηση που θα σου λέει ότι έχεις ένα μοναδιαίο αριθμό πρωτοκόλλου και είναι ακριβώς η σειρά με την οποία θα εντάσσονται στο πρόγραμμα ο κόσμος, είναι με τη μέθοδο first in, first out, και κατόπιν οι αιτήσεις αυτές πηγαίνουν στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, της οποίας την χάνω και πρόεδρος, όπου γίνεται η απόφαση υπαγωγής. Δηλαδή με την σειρά αυτοί που έχουν επιλεχθεί και είναι αυτό που λέμε δικαιούχοι, με τη σειρά λοιπόν, με τον αριθμό πρωτοκόλλου, θα υπάγονται και μετά θα παίρνουν μια δεύτερη επιστολή, πάλι μήνυμα μάλλον, μέσω του εκδρομίου, με το οποίο θα μπορούν να ξεκινάνε να κάνουν και λοιπόν, να πούμε μερικές σημαντικές λεπτομέρειες στο νέο πρόγραμμα. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει, κύριε Γκριλάκη, συγγνώμη σε αυτό, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει εργασίες στο σπίτι του, πάντα μετά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού. Αν τις κάνει πριν την υπαγωγή του, είναι με δικιά του ευθύνη. Με την ευθύνη δηλαδή να μην υπαχθεί στο τέλος διότι κάτι δεν πήγε καλά ή κάποιο πιστοποιητικό δεν ήταν σωστό. Προφανώς αν το κάνει μετά την υπαγωγή είναι πλήρως καλυμμένος. Προτεραιότητα ποιοι θα έχουν, αν έχουμε αυξημένο αριθμό αιτήσεων? Θα πάει με σειρά προτεραιότητα. Θα πάει με τη σειρά, τη σειρά προτεραιότητα. Απόλυτη σειρά προτεραιότητα. Και αυτό το κάναμε. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που άργησε λιγάκι ήταν ακριβώς για να στηθεί ένα ολόκληρο πληροφοριακό που θα προάγει τη διαφάνεια. Άρα ο χρόνος έχει σημασία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, όλοι θα βρίσκονται μπροστά σε ένα κομπιούτερ με το που θα ανοίξει το σύστημα, φαντάζομαι, υποψιάζουμε, γιατί αν κρίνουν και από το ενδιαφέρον είσαστε που υπάρχει εδώ. Είστε προετοιμασμένοι για τον όγκο λοιπόν, να αντέξει το σύστημα. Είμαστε, αλλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εντάξει, δεν πρέπει να υπάρξει και κανένα πανικό. Μιλάμε για πάνω για ένα μεγάλο πρόγραμμα, έτσι. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Ευρώ, 40.000 νοικοκυριά. Μπορεί και παραπάνω. Και μιλάμε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην εξαντληθεί εκεί, αλλά να βρει και άλλους πόρους, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα πιο περισσότερα σπίτια να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι αυτά τα χρήματα θα μοιραστούν αναπεριφέρεια και μόλις εξαντλείται το ποσό που έχει διατεθεί σε κάθε περιφέρεια, αμέσως θα κλείνει το σύστημα. Ωραία, κάτι σημαντικό του τώρα. Σε σχέση με την επιδότηση, τι επιδοτείτε πάνω σε αυτό πριν, το κομμάτι? Ναι, πριν δει κάποιος τα εισοδηματικά κριτήρια, πρέπει να κάνει μια πολύ σημαντική κίνηση πριν. Έτσι, λοιπόν, να βρει ένα μηχανικό,
να βγάλει ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, καταρχήν εκεί να βεβαιώνεται ότι το σπίτι του χρειάζεται, είναι κατηγορίας Δέλτα και πάνω, να το πούμε. Ναι, το είναι, είπαμε στα, μπράβο, στα αλλά πρέπει, είναι το στα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να υποβληθεί αίτηση. Αν δεν υπάρχει, αν εγκριθεί η αίτηση, να το ξαναπούμε αυτό, το κόστος του πιστοποιητικού επιδοτείται. Είναι δηλαδή μέσα στα χρήματα που θα πάρει ο ιδιοκτήτης. Τώρα, σε σχέση με τις εργασίες, ποιο είναι το ποσοστό που επιδοτείται από το πρόγραμμα στις άλλαγες, να το δούμε κιόλας. Να το δούμε και σε κάρτες. Το ποσοστό επιδότησης έχει να κάνει προφανώς με το εισόδημα και δεύτερον με την οικογενειακή κατάσταση. Τα βλέπουμε εδώ τα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, εάν έχεις οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, τότε έχεις ένα βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% στον προϋπολογισμό που σου έχει βγάλει ο μηχανικός σου. Εάν έχεις και ένα παιδί, πας 65, αν έχεις δύο παιδιά 70, μέχρι 70% ανώτο το όριο. Οπότε έτσι κλιμακώνονται. Βλέπουμε την κλιμάκωση που βλέπετε στη, αυτά. Στην κάρτα. Αυτά τα ποσά όμως θα προσθέτεται κάθε φορά 5% για κάθε παιδί. Είναι και μονογονεϊκές οικογένειες εδώ. Προφανώς. Εντάσσονται έτσι. Είναι το ανώτατο ποσοστό που βλέπουμε. Δηλαδή ξεκινάμε από 60 και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση πάμε μέχρι και 70%. Σωστά. Να κάνουμε μια παρατήρηση εδώ πέρα για λίγο τους πιο εύπορους συμπολίτες μας. Εκεί που για το ποσοστό από 45 έως 50.000, ναι, δηλαδή έχουμε και άλλη μια κατηγορία, 45 έως 50.000, όπου αν δείτε τον πίνακα που έχω εγώ μπροστά μου, λέει 0. Εδώ δεν την έχετε γιατί ακριβώς. Ναι. Σε αυτή την κατηγορία και σε αυτήν αξίζει κανείς να λάβει μέρος στο πρόγραμμα, διότι μπορεί να μην πάρει επιχορήγηση, θα πάρει όμως άτοκο δάνειο. Α, θα πάρει άτοκο δάνειο. Βεβαίως. Μπορεί να μπει δηλαδή στο σύστημα και να πάρει άτοκο δάνειο. Λοιπόν, να τα λέμε επιχορήγηση. Να πούμε μισό λεπτό. Επειδή βλέπω εδώ διαφορές, για παράδειγμα 60 έως 70. Το 60 έως 70 από τι καθορίζεται, δηλαδή το ποσοστό. Και βλέπω μεγαλύτερη απόκληση στα ποσοστά στα μεγαλύτερα εισοδήματα από 30 έως 50 ή από 20 έως 50%. Τα παιδιά. Είναι τα παιδιά εκεί. Τα παιδιά. Το είναι εκεί κατά... Δηλαδή στην κατηγορία 50 έως 70. 50 ως 70 σημαίνει ότι αυτός είναι το οικογενειακό εισόδημα, θα πρέπει... έχει ένα εισόδημα και... 20-25.000 ευρώ. Και επιδοτείται κάθε παιδί. Το 50% συν 5% κάθε παιδί. Επίσης στα εισοδήματα 35-45, από το 20% που είναι οι άγαμοι προφανώς, με ένα-δύο παιδιά μπορούν να φτάσουν και τρία παιδιά μπορούν να φτάσουν στο 50%. Στα εισοδήματα οικογενειακά από 35, είπατε μέχρι πόσο. Μέχρι 45. Βλέπω εδώ την απόκληση στην κάρτα, δεν ξέρω. 35 έως 40 είναι η πρώτη κατηγορία. Είναι 20-50-30-50. Βλέπω εκεί μπορεί να φτάσει μέχρι και 50 ανάλογα με τα. Μέχρι και 50 ανάλογα με τα παιδιά. Με τα παιδιά, μάλιστα. Είναι και 4 παιδιά προφανώς. Ωραία εισοδήματα. Εδώ συμμετέχουν και τράπεζες. Έτσι, παίρνουν, τα χρήματα είναι μέσω τράπεζας. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, τα χρήματα τα οποία είναι για αυτό το πρόγραμμα είναι χρήματα τα οποία είναι προφανώς από τον κρατικό μας προϋπολογισμό ή με το ΕΣΠΑ, με το σύστημα ΕΣΠΑ, και είναι και χρήματα που βάζουν και οι τράπεζες στο κομμάτι του δανείου. Αν θέλει κάποιος να πάρει δάνειο. Άρα, να πάμε στην επόμενη κάρτα. Και για να το διευκρινίσουμε, είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, το ανώτατο ποσό της επιδότησης ή επιχορήγησης είναι 250 ευρώ αναδραγωνικό μέτρο. Για δαπάνη, για παράδειγμα, 25.000 ευρώ, που είναι η οροφή που μπορεί να δικαιολογηθεί, η μέγιστη επιδότηση, αν παρελάει κάποιος το 70%, είναι 17.500 ευρώ. Δεν είναι απαραίτητη λήψη δανείου, υποβολή, όπως είπαμε, αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά. Εδώ πώς θα γίνεται, δηλαδή, εγώ βάζω δικά μου χρήματα και μπορώ να πάρω 17.500. Πώς θα τις πάρω αυτές τις 17.500? Λέει, κάνουμε για δαπάνη 25.000. Ας πούμε ότι έχετε έναν προϋπολογισμό 20.000 ευρώ. Μάλιστα. Ή μάλλον 10.000 ευρώ. Και είστε σε μια κατηγορία, ας πούμε την πρώτη κατηγορία. Οπότε θα πάρετε στη δεύτερη κατηγορία, εν πάση περιπτώσει, οπότε θα έχει και μια 50% επιδότηση. Έτσι, βγαίνει μαζί με παιδιά κλπ. Ναι, ναι, ναι. 50%. Άρα θα πάρετε 5.000 από το πρόγραμμα. Ναι. Το ερώτημα είναι τώρα, με τα υπόλοιπα 5.000 θα μπορούσε να τα πάρει μέσω δανεισμού. Αυτό είναι το δανεισμό, το βάζουν οι τράπεζες και το. Που είναι άτοκος, έτσι. Που είναι άτοκος, η πολιτεία επιδοτεί το επιδόκιο. Το επιτόκιο. Άρα, όμως κάποιος δεν θέλει να πάει στην τράπεζα, δεν θέλει να δανειστεί. Τότε θα βάλει από την τσέπη του. Αυτό που χρειάζεται να κάνει λοιπόν είναι το εξής. Για να πληρώσει προκαταβολή δεν παίρνει, διότι η προκαταβολή είναι το 70% των χρημάτων του δανείου. Και δίδεται επιτόπου με την επαγωγή του προγράμματος και την αίτηση προφανώς. Για κάποιον που θα πάρει δάνειο. Έτσι. Για κάποιον που θα πάρει δάνειο. Για αυτόν που δεν θα πάρει δάνειο δεν υπάρχει προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι τα χρήματα τα οποία έχει στην τσέπη του, είναι κατανοητό αυτό. Και τα οποία για να πληρώσει τους περγολάβους, τους τεχνίτες και αυτά,
θα πρέπει να τα καταθέσει σε ένα λογαριασμό στην τράπεζα και από εκεί να βγουν, να πληρωθούν. Να υπάρχει το αποδεικτικό τη πληρωμή μέσω τράπεζα. Δηλαδή, σε σχέση με τα χρήματα που θα πάρουν οι δικαιούχοι, θα τα πάρουν πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, θα τα πάρουν με το πέρας των εργασιών. Πριν τις εργασίες, πέρυσι την προκαταβολή. Την προκαταβολή. Δηλαδή, άρα, όλο αυτά... το υπόλοιπο με το πέρας των εργασιών. Η προκαταβολή, πόσο είπαμε ότι είναι. Είναι το 70% του ποσού του δανείου, όχι του ποσού της επιχορήγησης. Αυτό έχει να κάνει για κάποιον που θα επιλέξει να πάρει δάνειο. Μάλιστα. Αν δεν πάρει δάνειο... Δεν έχει προκαταβολή, διότι προκαταβολή. Προκαταβολή είναι αυτά που έχει στην τσέπη σου. Ωραία. Γίνεται κατανοητό νομίζω. Ναι, ναι. Απλώς για να διευκρινίζουμε και να ξέρουν οι τηλεθεατές. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού ολοκληρώνονται οι εργασίες. Καταθέτεις τα χαρτιά σου και, και όλα τα τιμολόγια και εντός δύο μηνών παίρνεις τα λεφτά σου. Εντός δύο μηνών. Από την τράπεζα. Επίσης, μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι αφού τελειώσει όλες τις εργασίες, θα πρέπει να ξαναβγάλεις πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για να διαπιστώνεται ότι με τις παρεμβάσεις που έκανες αναβαθμίστηκε ενεργειακά το σπίτι. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή που σε κατευθύνει και στο τι επιλογές θα κάνεις. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι πολλές όμως οι επιλογές που έχεις. Δηλαδή, κουφώματα, διπλά τζάμια, μονώσεις. Είναι κλασικά πράγματα από τα οποία θα έχει ανάγκη ένα σπίτι. Μετά από μελέτες αλλά και από την εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος, αυτά τα οποία χρειάζεται κανείς για να ζεστάνει, αν θέλετε, να, όπως θέλετε, πες το ενεργειακά να θωρακίσει το σπίτι του, είναι οπωσδήποτε να το κάνει για τα ανοίγματα, δηλαδή για τα κουφώματα, είτε αλλάζοντάς τα ή αλλάζοντας μόνο τζάμια, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να βγαίνει το αποτέλεσμα. Προφανώς να έχει, αν χρειάζεται σκιασμός, και πολλά σπίτια μας χρειάζονται σκιασμό, είτε με τη μορφή τέντας, είτε σκιαδίων άλλων, είναι πολύ απαραίτητο αυτό. Τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, τα οποία είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα, έχει δείξει η εμπειρία μας, αλλά και οι στατιστικές που έχουμε, καθώς επίσης και τα ζητήματα προφανώς της μόνωσης αυτής καθεαυτής. Πολλά σπίτια χρειάζονται πια να είναι τελείως αμόνωτα και πρέπει εδώ να θωρακιστούν εξωτερικά. Εδώ να δώσουμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις έρευνες που έχουν γίνει. Το 50% της απώλειας θερμότητας οφείλεται στην έλλειψη μόνωσης. Να το επισημάνουμε. Και το 25% της απώλειας θερμότητας οφείλεται στα τζάμια. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία που μας εξασφαλίζουν σημαντικότατη εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι, σε σχέση με οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε και δεν έχουμε μόνο την εξοικονόμηση, έχουμε και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Άρα, βεβαίως πρέπει το σπίτι μας να μονωθεί, βεβαίως το σπίτι μας και για τους τοίχους μας και τους τοίχους του σπιτιού, την οροφή του, το δάπεδο, αλλά και για τα ανοίγματα, τα κουφώματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδίως τα κουφώματα, αλλά και όπου έχουμε μεγάλες θερμογέφυρες. Αλλά να μην ξεχνάμε και την απόδοση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Και εκεί πονάει ο κόσμος, γιατί πληρώνει πάρα πολλά λεφτά σε συστήματα τα οποία είναι και ενεργοβόρα και δεν κάνουν καλά τη δουλειά. Άρα και εκεί. Και η ηλιακή είναι μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιστορία να μπει σε ένα σπίτι, διότι έχουμε ζεστό νερό από ΑΠΕ, άρα βοηθάμε και σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν καταναλώνουμε πετρέλαιο ή δεν καταναλώνουμε ηλεκτρισμό. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα. Βέβαια. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα, γιατί μειώνει και το κόστος αυτό που λέτε της θέρμανσης, που έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύν ότι μειώνονται και οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα και είναι τονώνει μια και την αγορά. Τονώνει την αγορά. 500 εκατομμύρια θα πέσουν στην αγορά. Βασικά, από την πλευρά των ιδιοκτητών, δίνεται μια δυνατότητα να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα με όλες αυτές τις εργασίες που θα κάνουν για να μειώσουν το κόστος θέρμανσης ψύξης. Γιατί είναι και το καλοκαίρι, δεν είναι μόνο η θέρμανση, είναι και το καλοκαίρι η ζέστη, όπου πολλοί χρησιμοποιούν πια κλιματιστικά και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και του ρεύματος. Να πούμε κάτι σημαντικό. 4 εκατομμύρια κτίρια στην Ελλάδα πάσχουν σοβαρά σύμφωνα με τις μελέτες που υπάρχουν. Έτσι. 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, που σημαίνει ότι εδώ δεν κάνει. Ναι, ας εκμεταλλευτεί ο κόσμος εκτός από αυτό το πρόγραμμα, επειδή από τα 4-7 εκατομμύρια όλοι θα μπουν ή έχουν λόγο να νομοποιήσουν το αυθαιρεσίες. Υπάρχει κίνητρο, είναι σημαντικό. Το μισό πρόστιμο συμψηφίζεται με παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης. Κύριε Βιλιόπουλε. Ναι, θέλω να πω δύο πράγματα για αυτούς που μας ακούνε και μας ενδιαφέρουν τώρα που φτάσαμε στην τελική ευθεία και μπαίνουν. Σε όλους τους συμπολίτες μας. Πρώτον, προσοχή. Καλή ποιότητα υλικών. Δεύτερον, καλούς τεχνίτες. Δεν πηγαίνουμε στον οποιονδήποτε. Τρίτον, καλή δουλειά. Όχι τσαπατσούλικες δουλειές. Φινίρισμα σωστό. Γερές κατασκευές. Ποιότητα πάνω απ' όλα. Βρίσκουμε ένα μηχανικό που τον εμπιστευόμαστε. Κατά προτίμηση νέο, θα έλεγα εγώ, γιατί νέοι έχουν πιο πολλά θέματα. Και χαλάμε κάποια χρήματα από το πρόγραμμα προκειμένου να μπορεί να κάνει
Επίβλεψη και έλεγχο της ποιότητας. Τέλος, προσοχή στην ασφάλεια. Πολλές φορές βάζουμε τους τεχνίτες, ανεβαίνουν πάνω σε σκαλοσιές, δουλεύουν σε ύψος. Προσοχή στην ασφάλεια, μιλάμε ότι για μια δουλειά στο σπίτι μας. Άρα, αν γίνει κάτι κακό, θα έχουμε και εμείς μια ευθύνη εκεί. Και τέταρτον, προσοχή στη σωστή διαστησιολόγηση των συστημάτων. Όχι μεγάλα συστήματα, νομίζοντας ότι έτσι κάνουμε καλύτερα, αλλά σωστό λέβητα, στη σωστή υποδύναμη, σωστό παράθυρο και σωστά πάχος τζαμιών ή μόνωσης για αυτό που χρειάζεται, όχι παραπάνω. Ωραία. Για παραπάνω λεφτά. Κύριε Βεργιόπουλε, και κάτι τελευταίο, επειδή έχουμε πολλά μηνύματα σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα. Έχουν αποπληρωθεί όλα, υπάρχουν εκκρεμότητες? Για τα προηγούμενα προγράμματα, όσοι έχουν πάρει, έχουν αποπληρωθεί. Έχουμε κάνει επίσης, όπως ξέρετε, και δύο φορές ενδιάμεσα προγράμματα για να καλύψουμε τους 35.000 που είχαν μείνει χωρίς, από το προηγούμενο πρόγραμμα, χωρίς τη δυνατότητα να το φτιάξουν. Από αυτούς έχουμε καλύψει τους 17.000. Τώρα τι γίνεται, μια προσπάθεια στο Υπουργείο μαζί για τους άλλους 17. Για τους άλλους 17.000 να δούμε με ποιον τρόπο. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα από κατάσταση αυτού εκεί πέρα να πληρωθούν αυτοί? Είναι άμεσο. Άμεσο. Δεν είναι ότι δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έχουν μπει στο, δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα επίσημα. Κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει από μόνοι τους, πήραν το ρίσκο δηλαδή και κάνανε μόνοι τους δουλειές. Οπότε εδώ είμαστε να δούμε πώς μπορούμε να. Δηλαδή εδώ στον ημερών θα βρείτε. Ωραία. Τα χρήματα για να δώσετε και σε αυτούς τους 17.000. Μην το λέτε έτσι ότι το ημερών βρίσκεται θα τρέχουν μετά. Κύριε Βεργιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Δουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ηλία